Νέος ομαδικός τάφος με δεκάδες πτώματα αμάχων βρέθηκε χθες Σάββατο στο Μπουζόβα, χωριό κοντά στο Κίεβο που ανακτήθηκε προημερών από το στρατό της Ουκρανίας. Ο Τάρας Ντίντιτς, κοινοτάρχης στη δημοτική ενότητα Δημίτυβκα, στην οποία υπάγεται το Μπουζόβα και αρκετά άλλα παρακείμενα χωριά, δήλωσε σε ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό πως τα πτώματα βρέθηκαν σε τάφρο κοντά σε πρατήριο καυσίμων. Ο αριθμός τους δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο στις αρχές Απριλίου για δεκάδες νεκρούς στο χωριό Μπουζόβα και γύρω από αυτό για περίπου 30 πτώματα. Ο εντοπισμός ομαδικών τάφων και πτωμάτων αμάχων σε πόλεις και χωριά γύρω από το Κίεβο που ανακατέλαβαν οι Ουκρανικές δυνάμεις αφού αποσύρθηκε ο Ρωσικός στρατός προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στην Μπούκα, βορειοδυτικό προάστιο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Там одна жіночка стояла, каже: "Я знаю, що точно мій син там. Бо вони його сюди привезли, не знали, що у цього ж. До вони привезли його, тут положили, а тоді вже поховали. Хто вже ховав, я не знаю, не буду казати". Σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά του Ουκρανικού στρατού, οι Ρώσοι επιχειρούν να διασπάσουν τη γραμμή άμυνας στο Ιζούμ και το Χάρκοβο, στα ανατολικά, μεταφέροντας επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχό τους τη Μαριούπολη. Вчера танк отработал, дом. Во-во-во, они поняли, что мы здесь, короче. Дальше протащите, по ногам может достать. Στο Χάρκοβο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί καθώς και ο μερικός αποκλεισμός της πόλης όπως αναφέρεται. Получила по голове и волну меня отбросила. Провалилась лестница, повыбивала окна, двери. И чудом жива я осталась. Τις τελευταίες ώρες, οι Ουκρανικές δυνάμεις απόθεσαν συνολικά 8 επιθέσεις στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ. Με 120 τεθωρακισμένα οχήματα και νέα πυραυλικά συστήματα ενισχύει η Βρετανία την Ουκρανία, όπως έγινε γνωστό από την Downing Street μετά την ευνηδιαστική επίσκεψη του Boris Johnson στο Κίεβο. Χάρη στην ακλόνητη ηγεσία του Προέδρου Ζελένσκι, στον ακατανίκητο ηρωισμό και το θάρρος του Ουκρανικού λαού, τα τερατώδη σχέδια του Πούτιν ματαιώθηκαν, δήλωσε ο Boris Johnson μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ψήφισε τις προβλέψεις και απόθεσε τις ρωσικές δυνάμεις από τις πύλες του Κιέβου, επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο στρατιωτικό κατόρθωμα του 21ου αιώνα, ανέφερε ο Τζόνσον. Η βοήθεια προστίθεται στον υψηλού επίπεδου στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 100 εκατομμυρίων στερλινών που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, όπως δήλωσε η Downing Street. Συνολικά 21 ουκρανικά νοσοκομεία καταστράφηκαν ολοσχερώς αφού του άρχισε η εισβολή του στρατού της Ρωσίας, ενώ άλλες 300 δομές υγείας συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και κλινικών υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον Ουκρανό Υπουργό Υγείας. Την περίπτωση των νοσοκομείων που καταστράφηκαν θα χρειαστεί να ανοικοδομηθούν από την αρχή, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως οι ασθενείς τους χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευμένα. Ο κύριος Λιάσκο πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες υγείας μπόρεσαν να επαναφέρουν σε λειτουργία δομές υγείας σε τομείς που κατήχαν ως πρόσφατα τα ρωσικά στρατεύματα, όπως τα προάστια της πρωτεύουσας Μπούκα και Ιρπίν.